Τι κάνετε, πώς είστε, γλυκιά καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς περάσατε αυτές τις ημέρες, ήτανε όμορφες ημέρες. Γενικώς, νομίζω ότι κάτι γίνεται με τον Ιανουάριο, κάπως μας πάει, κάπως μία μας πάει καλά, μία δεν μας πάει καλά, μία τα συναισθηματικά μας, δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι με τον Ερμή, κάτι με τον Ανάδρομο, δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Λοιπόν, να στείλουμε την πιο γλυκιά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Σε όλους εσάς καθίστε αναπαυτικά, όπως έχουμε κάτσει και εμείς αυτό το θεσπέσιο καναπέ μας, και πάμε να δούμε τι θα δούμε απόψε. Αλλά δεν θα τα δούμε, θα σας τα πω εγώ. Όχι, δεν θα σας τα πω, εσείς θα μπείτε στο zoomomorpha.gr, γιατί εκεί θα δείτε τι ακριβώς κάνουμε, πού πηγαίνουμε, τις πολύ ωραίες συνταγές με το γλυκό μας το Στέλιο το Βασιλιακόπουλο, τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα, τι θα δείτε. Και δεν θα είναι ο Στέλιος, έχουμε σήμερα καλεσμένο. Θα δείτε. Λοιπόν, zoomomorpha.gr. Μου λένε σταμάτα πια Μαρία και επιστρέφω. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Έχετε αγαπήσει κι εσείς πάρα πολύ αυτή τη γλυκιά τη γυναίκα, την κυρία Κυπρέου, που είναι μαζί μας αναταχτά διαστήματα και συζητάμε διάφορα θεματάκια. Μου στείλατε λοιπόν μήνυμα στο Facebook και με ρωτήσατε να μάθω και να σας μεταφέρω τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε ένα μικρό θεματάκι με τα αυτάκια μας. Είτε σε μεγάλους, είτε σε μικρούς. Συναντήσαμε λοιπόν την αγαπημένη μας, την κυρία Κυπρέου, για να μας λύσει όλες τις απορίες. Γλυκιά μου Αργυρό Κυπρέου, δεν θα απαλλαχθείς από μένα. Αυτό είναι ευχάριστο. Α, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες. Και εσύ ιδιαίτερα συμπαθείς και συζητάμε πολύ ωραία και με απλό τρόπο νομίζω δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψάχνω και βρίσκω θεματάκια τα οποία αγγίζουν και την καρδιά των τηλεθεατών που θα μας δουν, αλλά είναι και θεματάκια τα οποία δεν μπορεί να συζητιούνται και πάρα πολύ. Θα σου πω λοιπόν τώρα τι σκέφτηκα. Υπάρχουν πολλά παιδάκια τα οποία είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι, είτε στους φίλους δέχονται bullying από ένα συγκεκριμένο πραγματάκι. Ποιο είναι αυτό? Πεντάνε τα αυτάκια τους. Τα πεταχτά αυτάκια είναι συχνό, είναι κληρονομικό χαρακτηριστικό και ντρέπονται τα παιδάκια. Σου λέω για τα παιδάκια γιατί είναι ευαίσθητο, είναι σε ευαίσθητη ηλικία. Θέλουν άλλη προσαρμογή, ειδικά στο σχολείο και ειδικά με τους γονείς, η συμπεριφορά. Βεβαίως. Και ειδικά στα πρώτα χρόνια, εκεί όταν θα πρωτοπάνε σχολείο και να δεχτούν όλα αυτά τα σχόλια, ειδικά αν είναι εμφανή πολύ, αν και λίγο, καμιά φορά και μικρό και μικρή ατέλεια, τα παιδιά είναι τόσο παρατηρητικά και τόσο δεν τρέπονται, θέλω να πω καθόλου, και το λένε, θα το πούν το σχόλιο και θα βρουν ευκαιρία να τον πειράξουν το συμμαθητή του. Και θα βγάλουν και παρατσούκλι κιόλας. Και αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει πριν πάνε στο σχολείο, είναι κατάλληλη ηλικία, μπορεί ακόμα με τη μοντέρνη τεχνική και στα 4 και στα 5 να διορθωθούν τα πεταχτά αυτάκια, το οποίο είναι εύκολο σαν κοινουργία, σαν επέμβαση, γιατί η οτοπλαστική γίνεται πίσω σε μια μικρή κρυφή τομούλα και διαπλάθουμε το χόνδρο του αυτιού με μικρές ραφές και έτσι ώστε να καθίσει στη θέση του σωστά. Και δεν υπάρχουν παρενέργειες και γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλεις λίγο όμως να με βοηθήσεις, να το πάρουμε λίγο από την αρχή, πώς πρέπει ο γονιός να έρθει στο γιατρό για να το συζητήσει μαζί του, χωρίς να φοβηθεί ότι το παιδάκι θα πάθει κάτι με το χειρουργείο, ενώ είναι ανώδυνο. Για το χειρουργείο είναι εύκολο και ανώδυνο και πρέπει, αν έχει παρατηρήσει κάτι τέτοιο ο γονιός και ξέρει από μικρούλι, και να πω και το άλλο που λέγανε ότι τα μωράκια πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα αυτάκια τους, πώς τα κρατάμε όταν είναι νεογέννητα, ειδικά τον πρώτο μήνα. Να μην τσαλακώνουν τα αυτάκια τους και πάρουν κακή κλίση. Άρα το γνώριζε αυτό. Βεβαίως, τον πρώτο μήνα όμως μόνο. Δεν είναι ότι όπως λέγανε παλιά στα χωριά θα τα κρατάμε με ταινίες γύρω-γύρω, με κορδέλες, ξέρω εγώ, τον πρώτο χρόνο τα μωράκια και θα φτιάξει τα αυτάκια τους. Όχι, αλλά τον πρώτο μήνα έχει σημασία πώς το κρατάει η μαμά, ποιος το κρατάει οποιοδήποτε το παιδάκι, να του προσέχει καλά τα αυτάκια του να μην τσακίζουν. Γιατί αυτό μπορεί να του δώσει μια κακή κλίση στη συνέχεια, στη ζωή του. Τώρα, αν έχει ένα παιδάκι λοιπόν, καθώς αναπτύσσεται και βλέπουμε ότι παραμένουν πεταχτά τα αυτάκια του 4-5 ετών, μπορούμε να τα διορθώσουμε πολύ εύκολα με μια επεμβασούλα που γίνεται στο παιδάκι με ολική αναισθησία, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να καθίσει, να συνεργαστεί. Και στους ενήλικους βέβαια γίνεται με τοπική, να το πούμε και εδώ, γιατί είναι δουλειά σε χόνδρους μόνο, πάνω στους χόνδρους και δεν είναι σε βαθύτερα μέρη του σώματός μας που να χρειαστεί ολική αναισθησία. Στο παιδάκι όμως θα πρέπει να κοιμηθεί. Θα γίνουν οι τομούλες πίσω από τα αυτή που δεν πρόκειται να φαίνονται καθόλου. Θα μπουν οι ραφές έτσι ώστε να καθίσει στο πλάι συμμετρικά και μετρημένα τα αυτάκια και δεν είναι πάντοτε το ίδιο, η δεξιά πλευρά με την αριστερή. Κάποιο αυτάκι μπορεί να πετάει περισσότερο από το άλλο. Και θα διορθωθούν, θα φοράει μετά μια κορδελίτσα. Το μετά, πώς είναι. Το μετά, πόσο γρήγορα φαίνεται, το αποτέλεσμα της οτοπλαστικής θα το δείτε. Μόλις βγουν ο επίδεσμος που θα έχουμε για μία μέρα μόνο, φαίνεται ότι έχει καθίσει η θέση του το αυτάκι. Αλλά όμως χρειάζεται μια κορδελίτσα να φοράνε τα παιδάκια.
Τα κορίτσια, την κλασική κορδέλα, όπως ξέρουμε, που φοράνε οι κοπέλες, και το αγόρι μπορεί να φοράει μια ταινία όπως παίζουν το τένις, που κρατάει τον ιδρώτα δηλαδή, να έχει μια στήριξη το αυτάκι για την πρώτη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα κυκλοφορεί, πηγαίνει κανονικά σχολείο, δεν φαίνεται τίποτα, και αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να κάνει κανονικά, αλλά θα πρέπει να φοράει πάλι την κορδελίτσα το βράδυ για τον πρώτο μήνα. Γιατί το αυτή έχει ελαστικότητα, έχει χόνδρο μέσα και σε μερικά περιστατικά είναι πολύ σκληρός αυτός ο χόνδρος. Πότε προτείνεις ότι πρέπει να γίνει το χειρουργείο, χειμώνα ή καλοκαίρι, δεν παίζει ρόλο? Δεν παίζει ρόλο. Στα παιδάκια βρίσκουμε ευκαιρία όταν δεν έχουν σχολείο, δηλαδή το καλοκαίρι. Έτσι ώστε η διαδικασία όλη να μην καταλάβει κάποιο από τους συμμαθητές του. Μπορεί να είναι μετά Χριστούγεννα, μπορεί να είναι Πάσχα, οπουδήποτε έχει διακοπές το παιδάκι και έχει μια εβδομάδα, 10 μέρες περιθώριο να μην πάει σχολείο. Όταν έρχεται μια μαμά, ένας μπαμπάς, το ζευγάρι μαζί, να μιλήσουν για αυτό το θέμα, πώς αντιμετωπίζεις, πώς είναι η ψυχολογία τους? Είναι σίγουρο ότι θέλουν τη διόρθωση και ότι το έχουν κρατήσει κόμπλεξ από τη μικρή ηλικία. Φαίνεται από τα σχόλια που έχουν δεχτεί. Πηγαίνει κινητής, αυτό το σε ρώτησα. Ναι, είναι κινητής και είναι κληρονομικό. Θα το δούμε πολλές φορές σε οικογένειες να έχουν πεταχτά αυτά, και βεβαίως είναι κινητής. Τώρα τα κορίτσια έχουν το πλεονέκτημα ότι με το μαλλί, αν θα έχουν μακριά μαλλιά, μπορεί να το καλύψουν κάπως. Το αγόρι όμως δεν γίνεται, πρέπει να το φτιάξει. Και ακόμα πιο πολύ θέλει προσοχή, να γίνει σωστά και οι τομές και οι ραφές, να μην φαίνεται τίποτα, γιατί θα μπορέσει να κόψει και τα μαλάκια του πολύ κοντά. Επομένως δεν πρέπει να φαίνεται τίποτα. Όχι, πραγματικά και σε μεγάλες ηλικίες και σε μεγαλύτεροι, πολλοί που έρχονται και θέλουν τη διόρθωση, φυσικά και πρέπει να την κάνουν, γιατί θα τους δώσει αυτό το όνειρο που είχαν από παλιά. Θα μπορούν τα κορίτσια να τραβάνε τα μαλλιά τους, να κάνουν κοτσίδες, να κάνουν κότσους, οτιδήποτε χτένισμα θέλουν, και ποτέ δεν τολμούσαν να το κάνουν. Και μπορεί να έχουν και κάποιοι αποθυμένοι, γιατί το έχω αντιμετωπίσει, το βλέπω. Και από φίλες μου και από γνωστούς. Να έχουν αυτό το αποθυμένο ότι πετάει το αυτάκι μου, αλλά από μικρή δεν θέλει η μαμά μπαμπάς να το φτιάξουμε. Άρα θα το φτιάξω τώρα, που μεγάλωσα. Βεβαίως, σε οποιαδήποτε ηλικία και αυτό μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει κανένα θέμα και κανένας κίνδυνος, γιατί είναι μια επέμβαση, σας είπα, μόνο στους χόνδρους. Και αν γίνει προσεκτικά με τις κανόνες που χρειάζονται και με τις λεπτές γραφές, δεν υπάρχει καμία επιπλοκή. Πόση ώρα χειρουργείο είναι? Μπορεί να πάρει 2 ώρες για το πλαστική, γιατί είναι 2 αυτά και είναι γύρω στη 1 ώρα το καθένα, αλλά να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά και μετρημένα, με σωστές αποστάσεις από το κρανίο, γιατί εκεί είναι. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε μια τυχαία. Ακριβώς. Μια τυχαία το πλαστική να κολλήσει το αυτάκι πίσω, να είναι αντιαισθητικά άσχημο. Και επίσης δεν μου αρέσει καθόλου που έρχονται το πλαστικές που έχουν γίνει χαραγματιές, έχουν κάνει δηλαδή κακή τεχνική και έχουν κόψει το κομμάτια του αυτιού. Αυτά φαίνονται πολύ άσχημα. Ότι είναι χειρουργημένα. Άρα και εδώ επιδέχεται διόρθωση. Τέλεια. Μπορεί να γίνει διορθωτική οτοπλαστική. Την ώρα που κάνεις τη διορθωτική, μπορεί να συνδυαστεί με κάποια άλλη χειρουργική επέμβαση σε πιο μεγάλη ηλικία, μάλλον. Ναι, σε μεγαλύτερη ηλικία βεβαίως. Μπορούμε να κάνουμε μαζί και ρινοπλαστική και οτοπλαστική. Αλλά μιας που αναφέραμε τα παιδιά και τα μικρά, έχει τύχει πάρα πολύ συχνά να κάνω κρατάκια, αδενοτομή. Και αμυγδαλές μπορεί και οτοπλαστική μαζί. Γιατί μιας και είχαν θέματα με τα κρατάκια του ή με τις αμυγδαλές του, το είχα συζητήσει με τους γονείς και ήθελε να κάνουμε και την οτοπλαστική μαζί. Οπότε είναι ευκαιρία. Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο θα θέλει χειρουργία. Ναι, σωστά. Οπότε είναι ευκαιρία να το κάνει με μία φορά, με μία ανάρκωση. Τώρα στους ενηλίκους πάρα πολύ συχνά ταιριάζει να το κάνουμε μαζί με μία άλλη αισθητική επέμβαση στο πρόσωπο. Είτε μπορεί να στα βλέφαρε, είτε στη μύτη, και να γίνει ταυτόχρονα και η οτοπλαστική. Ταιριάζει, θα μπορούσε. Λέει, θα φτιάξω τα αυτάκια μου κι εγώ. Όχι, δεν θα πρόβλημα. Καθόλου. Τέλεια. Και ένα άλλο που θα ήθελα να σημειώσουμε είναι ότι επειδή πάρα πολύ, ξέρετε, συζητάμε όλοι για την αντιγύρανση και την αντιγύρανση στο πρόσωπο. Και το αυτή γερνάει με την πάροδο των χρόνων, μακραίνει, μεγαλώνει, και σε κάποιους που έχουν ήδη μακρύ και μεγάλο λοβό του αυτιού, χρειάζεται πολλές φορές στην πάροδο των χρόνων του κάνουμε ένα μικρό lifting, δηλαδή να μικρύνει ο λοβός ο πολύ ο κρεμαστός, είτε έχει χαλάσει από σκουλαρίκια, είτε έχει χαλάσει από τη γύρανση των ιστών. Και να διορθώσουμε και το λοβείο, και πολλές φορές και να μικρύνουμε ένα πολύ μεγάλο σε μήκος και σε πλάτος αυτή. Όχι μόνο να είναι πεταχτό προς τα έξω, αλλά και το μήκος του και όλες τις διαστάσεις μπορούν να διορθωθούν. Lifting και στο αυτή. Ακριβώς. Τι άρθρακο σου, Μαργυρό μου. Τι άρθρακο. Ακριβώς. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω ότι πολύ σημασία έχει οι τομές του facelift που θα γίνουν κοντά στο αυτή, γιατί εκεί γίνονται, να μην χαλάσουν το σχήμα του αυτιού μας. Και εκεί πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε διορθώσεις και να σχηματίσουμε πολύ ωραίο το ολοκλήρωμα. Περίμενε τώρα, δεν θα το αφήσουμε εκεί πέρα. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βέβαια. Να το πάμε λοιπόν το θεματάκι μας εκεί πέρα για το facelifting. Τι ακριβώς κάνουμε? Όταν γίνεται facelift και φυσικά οι τομές για να μπορέσει να γίνει σωστή ανόρθωση των ιστών του δέρματος, θα γίνει μπροστά και πίσω από το λοβείο του αυτιού. Πολλές φορές έχουμε δει να γίνεται ένα φαρδί σημάδι, μια φαρδιά παραμόρφωση, κακή ουλή δηλαδή, και κακή συραφή προφανώς. Οπότε χαλάει και το σχήμα του αυτιού, κρεμάει προς τα κάτω και φαίνεται. Από το... και, ακριβώς, και έτσι προδίδει το χειρουργείο. Είναι πολύ σημαντικό και στην Αμερική το τονίζουν διαρκώς. Προσέξτε πάρα πολύ το σχήμα του αυτιού. Ακριβώς. Και πώς θα διατηρηθεί
σωστό το σχήμα του αυτιού για να μην προδίδει ότι έγινε μια τέτοια παρέμβαση. Άρα, μπορούμε να δούμε το πρόσωπο και θέλουμε να δούμε αν έχει κάνει facelift. Θα το καταλάβουμε από το αυτή. Καταλάβουμε από εκεί. Ακριβώς. Από εκεί. Μπορεί δηλαδή να γίνει και κάποιο παρανορθωτικό, δηλαδή να έχει γίνει κάποιο πρόβλημα, στο οποίο όμως να έρθεις εσύ από τη μεριά σου για να το φτιάξεις. Βεβαίως, γιατί. Όσον αφορά και την ουλή ή οτιδήποτε άλλο. Όχι μόνο την ουλή, αλλά μην ξεχνάμε και τα ατυχήματα. Υπάρχουν ατυχήματα τα οποία έχουν κοπεί τμήματα του αυτιού. Από τροχαίο ατύχημα, από ατύχημα έχω ακούσει ακόμα και στην παιδική χαρά, σε παιδάκι. Επίσης, μην ξεχνάμε και τα καρκινώματα του αυτιού που μας αναγκάζουν σαν χειρουργούς να αφαιρέσουμε ένα τμήμα του αυτιού για να καθαρίσει το καρκίνωμα. Τότε γίνεται αποκατάσταση και φτιάχνουμε, διαπλάθουμε πάλι καινούριο αυτί. Δηλαδή, αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Του άφηναν έτσι λίγο τραυματισμένου και φαινόταν είναι να λείπει και κομμένο. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν δεν γίνεται αυτό. Μπορούμε να το επανορθώσουμε. Αν έρθει ένα τέτοιο περιστατικό, θα του συμβουλέψουμε πώς ακριβώς θα γίνει ξανά καινούριο αυτί. Είτε είναι από ατύχημα, είτε είναι τροχαίο ή κάποιο σπορ, ένα άθλημα που έχει δεχτεί δύναμη και έχει κοπεί ένα τμήμα του αυτιού. Είτε είναι από αφαίρεση κάποιου εγκηδίου, μικρού ή μεγάλου, γίνεται αποκατάσταση και ξανακλίνει. Υπάρχει τεχνική ειδική, σα αλιγάρει, γίνεται ειδικές τομές και ξανακλίνει και ξαναγίνεται κανονικό αυτή. Και αν χρειαστεί, διορθώνουμε λίγο και το άλλο, στο να είναι ομοιόμορφα και τα δύο. Είναι εξαιρετική. Το πιο περίεργο που έχει δει, έχει δει το πιο περίεργο σε αυτά και ποιο ήταν. Αυτά είναι τα επανορθωτικά, τα βαριά περιστατικά που βλέπουμε σε καρκίνο. Αυτό ήθελα να πω και πριν, ότι επειδή η χώρα μας έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, πρέπει να προσέχουμε οποιοδήποτε. Σπυράκι, κάτι που ματώνει, κάποια πληγούλα. Δεν τα προσέχουμε. Δεν τα προσέχουμε και δέχονται και σε πιο μεγάλες ηλικίες, αλλά και σε νεότερους. Θα πρέπει να προσέχουμε μην γίνει καμία πληγή, κάποιο σημάδι, δηλαδή ένα αρχόμενο καρκίνωμα. Που να πρέπει να το εξετάσουν ο ειδικός και ενδεχομένως να το αφαιρέσει να πάρει μια βιοψία όσο είναι μικρό. Μην το αφήνουμε δηλαδή να επεκτείνεται, διότι φτάνουν σε περιστατικά που πρέπει να αφαιρεθεί και ολόκληρο το αυτί κάποιες φορές. Μάλιστα. Αργυρό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Σου ετοιμάζω και άλλο θέμα. Βεβαίως, με τα χαρά. Μάλιστα. Για τα αυτά και τα πεταχτά μιλήσαμε και δεν μένουμε όμως μόνο εκεί. Είναι πολλά τα θέματα. Θέματα ομορφιάς και υγείας το κυριότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Όλοι παπά. Κάνει κρύο. Κάνει κρύο, καιρός για δύο δεν λένε. Αλλά καιρός και για τρεις, καιρός και για τέσσερις, καιρός και για μόνοι μας. Όπως και να έχει όμως, εμείς θέλουμε ζέστη. Βρίσκουμε λύσεις πολύ σωστές, οικονομικές και πάντα από τους καλύτερους. Οι θερμομπίν ηλεκτρικές συσκευές που είναι ικανές να θερμάνουν ένα δωμάτιο ή και ακόμα μεγαλύτερους χώρους όπως σαλόνι ή τραπεζαρία με συνδυασμό δύο ή τριών τεμαχίων αναλόγως τα τετραγωνικά του χώρου, τις θερμικές απώλειες, τις μονώσεις. Θερμομπή είναι όπως είπαμε ηλεκτρική θέρμανση, είναι οικονομική θέρμανση, ποιοτική, χωρίς να ξυραίνει την ατμόσφαιρα όπως τα αερόθερμα, όπως τα κλιματιστικά. Προσφέρουν λοιπόν μια υγιεινή ατμόσφαιρα και θερμή στο χώρο μας. Η Γενέμ διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκάμα όσον αφορά τους θερμοπομπούς, όπως τους νορβηγικούς της Μπέχα, που διαθέτουν και Wi-Fi, τους θερμοβάλ, πολωνικής κατασκευής, πιο απλή σαν κατασκευή, για οικονομική και υγιεινή θέρμανση του χώρου μας. Οι θερμοπομποί τοποθετούνται επί τείχη ή επί δαπέδι με ειδικά ποδαράκια, και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ο εξής. Παίρνουν το ψυχρό αέρα από το κάτω μέρος τους, θερμαίνοντάς το βγαίνει από το μπροστινό επάνω μέρος της συσκευής και έχουμε και μία πρόσθετη εκπομπή θερμότητας από το μπροστινό πάνελ της συσκευής. Η θερμοκρασία ελέγχεται στο χώρο από τον θερμοστάτη των συσκευών, ώστε έχουμε την οικονομική λειτουργία. Όταν δηλαδή πιάσει τη θερμοκρασία την επιθυμητή ο χώρος, ο θερμοστάτης σβήνει. Δεν έχουμε συνεχόμενη λειτουργία όπως σε άλλες συσκευές. Στην περίπτωση αυτή, αν επιλέξουμε τους θερμομπούς της Μπέχα, μπορούμε να έχουμε και απομακρυσμένη διαχείριση
μέσω του Wi-Fi, στο εξοχικό μας, στο πατρικό μας ή οπουδήποτε αλλού, το οποίο μας κάνει έτσι πιο άνετη τη ζωή μας και πιο οικονομική λειτουργία πλέον των θερμοπομπών. Αναλόγως το εργοστάσιο, τα κιλοβάτ των συσκευών μπορεί να είναι από 500 W μέχρι και 2.500 W. Η κατανάλωση μιας συσκευής, αν πάρουμε για παράδειγμα μια συσκευή των 2 kW, εάν έχουμε μία ώρα συνεχόμενη λειτουργία, το maximum που θα έχουμε σαν κατανάλωση είναι 30 cents, 0,30 του ευρώ. Όμως, η συνεχόμενη λειτουργία ενδεχομένως να μην έρθει και ποτέ, γιατί λόγω του θερμοστάτη που υπάρχει, θα υπολογίσουμε ότι σε ένα καλά μονωμένο χώρο μπορεί η συσκευή να δουλεύει ένα 20 λεπτό ανά ώρα ή μισή ώρα, ενώ σε ένα χώρο που έχουν περισσότερε απώλειε θα δουλέψει λίγο παραπάνω. Άρα, πρακτικά μπορούμε να υπολογίσουμε μια μέση κατανάλωση γύρω στα 15 cents για μία ώρα θέρμανση. Η αρχαία Ελλάδα εμπνέει όλου του νέου δημιουργού. Πόλο έλξη, το αρχαίο ελληνικό κόσμημα. Το λατρεύουν και οι ξένοι, αλλά και οι Έλληνε. Σας καλωσορίζω στην Εναρέτη. Είμαστε ένα εργαστήριο χρυσοχοΐας το οποίο κατασκευάζει κοσμήματα. Πρόσφατα κάναμε και το κατάστημα αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, όπου μπορούμε να πουλάμε τις κατασκευές που φτιάχνουμε. Κάνουμε κοσμήματα σε 18 καράτια και σε ασήμι. Κατασκευάζουμε χρυσά κοσμήματα και ασημένια από τον παππού μου. Ακολούθησε ο πατέρας μου που είχε μια πολύ σταθερή πορεία στην Ελλάδα κάνοντας μόνο χοντρική και τελευταία εγώ με τον αδερφό μου αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το κατάστημα για να μπορεί κατευθείαν το εμπόρευμά μας να έχει απήχηση στον κόσμο και να βλέπουμε κατευθείαν εμείς τι σκέφτεται και τι νομίζει ο κόσμος για αυτά που φτιάχνουμε. Εμπνευστήκαμε το όνομα του καταστήματος από την αρχαία Ελληνίδα Εναρέτη, η οποία ήταν σύζυγος δημάρχου της Αθήνας και ήταν τις πρώτες γυναίκες που ασχολήθηκαν με τη μόδα και με τα κοσμήματα. Αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς και που κάνει αυτό το κατάστημα να ξεχωρίζει είναι ότι οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποια κυρία σαν κόσμημα μπορούμε να το κάνουμε αληθινό, να το φέρουμε μπροστά της αληθινό, το βλέπουν καμία φορά και αισθάνονται πάρα πολύ ωραία. Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι το αρχαίο ελληνικό στυλ που προσπαθούμε να δώσουμε στα κοσμήματά μας και αυτό κάνει και τη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κοσμήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Επίσης, αυτό το στυλ προσπαθούμε να διατηρήσουμε και στα μεταξωτά μαντήλια που φτιάχνουμε, τα οποία είναι η κατασκευή δικιά μας, η ζωγραφική δικιά μας και έρχονται σε δύο μεγέθη, 1 μέτρο και 1,5 μέτρο. Υπάρχει και η σελίδα μας, enaret.com, όπου μπορείτε να δείτε δημιουργίες μας και να παραγγείλετε online. Πιο πολλά πράγματα όμως μπορείτε να δείτε στο κατάστημά μας, που είναι ολόκληρη η γκάμα. Κάτι μυρίζει εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι γίνεται προς τα εκεί, προς το άλλο πλατό, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο φίλος μας ο Νίκος κάτι ετοιμάζει στο Μύρις Ελλάδα. Δεν ξέρω, κάτι βλέπω, μια σοκολάτα βλέπω. Κάτι βλέπω, δεν ξέρω. Κάτι ζυμαρικούλια, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ πάντως δεν θα είμαι, ο φίλος μου ο Νίκος θα είναι και τον Νίκος ξέρει τι θα κάνει και μόνος του. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω στα καλύτερα χέρια μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ετοιμαστείτε. Πάρτε δυνάμεις γιατί χτυπάνε και τα κινητά και μας ψάχνουν όλοι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Γεια σας.
Ήρθαμε σήμερα εδώ καλεσμένοι της Μαρίας για να σας δείξουμε ένα εορταστικό πιάτο. Θα κάνουμε λοιπόν πένες, μία πάστα με μία σάλτσα ροκφόρ με κάτι ιδιαίτερο σας συστατικό. Αφήστε, θα το δούμε στα υλικά. Για τις πένες ροκφόρ θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μισό πράσο, 150 γραμμάρια blue cheese, 150 γραμμάρια κίτρινο τυρί, 500 γραμμάρια πένες και λίγο γάλα. Η μαναβική μας, μαναβική τροφοδοσία Μακρυδάκης Σπυριδάκος από την όμορφη Κρήτη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να κόψουμε το κρεμμύδι. Πάντα λοιπόν όταν καθαρίζουμε ένα κρεμμύδι φροντίζουμε να πετάξουμε όλες τις φύτρες περιμετρικά ώστε να μπορεί το κρεμμύδι να αχνιστεί και να δώσει όλη του τη γεύση. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα κομμάτια που εξέχουν στο κρεμμύδι. Είναι ένα κομμάτι που πολλές φορές μας χαλάει το φαγητό χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Θα το κόψουμε λοιπόν ψηλά. Νομίζω ότι οι περισσότερες νοικοκυρές στο σπίτι δουλεύετε blender. Θα σας προέτρεπα να μην το κάνετε γιατί πραγματικά αλλάζει η γεύση του κρεμμυδιού. Κόψτε το στο χέρι και θα δείτε τη διαφορά που θα σας δώσει στο μαγείρεμά σας. Ας διώξουμε τα τσόφλια. Βασικό λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε και που θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να κάνουμε στα σπίτια μας, τώρα βέβαια δεν προλαβαίνω να σας το δείξω, θα το δείξουμε κάποια άλλη στιγμή με τη Μάρια, είναι ότι στη κουζίνα δεν υπάρχει τίποτα άχρηστο. Ό,τι καθαρίζουμε το φυλάμε για να κάνουμε ζωμούς. Τώρα κακώς πετάξαμε τα κρεμμύδια, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος. Οπότε σε επόμενη εκπομπή θα σας δείξω πώς θα κρατάτε οτιδήποτε είναι σε τσόφλι και θα το κάνετε ζωμό για να νοστιμεύουν τα φαγητά σας. Θα λαδώσουμε λοιπόν το ταψάκι μας. Γενικά δεν χρησιμοποιούμε πολλά λάδια, ο φούρνος δεν χρειάζεται πολλά λάδια, οπότε η μαγειρική σας είναι πολύ καλύτερη από άποψη θερμίδων και υγιεινής. Χωρίς αυτό βέβαια να στερείτε τις γεύσεις, θα το δείτε στο τέλος, μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε ή να δοκιμάσετε. Δυστυχώς τηλεόραση δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Θεωρώ ότι όταν θα φτάσει θα έχουμε προχωρήσει σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ετοιμάσαμε λοιπόν το ταψάκι μας και θα το βάλουμε στο φούρνο μας για 1/4 σε 180 βαθμούς. Για τις πένες ροκφόρ θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μισό πράσο, 150 γραμμάρια blue cheese, 150 γραμμάρια κίτρινο τυρί, 500 γραμμάρια πένες και λίγο γάλα. Η μαναβική μας, μαναβική τροφοδοσία Μακρυδάκης Σπυριδάκος από την όμορφη Κρήτη. Ευτυχώς γλιτώνουμε τις πολλές κατσαρόλες και τα πολλά σκεύη, οπότε θα μπούμε στη διαδικασία να καταλάβετε πώς κάνουμε ένα μακαρόνι μετρημένο, όπως λέμε. Χρειαζόμαστε ένα ταψί. Δεν λαδώνουμε ποτέ εδώ, διότι οι Ιταλοί ήθιστε να λένε ότι το μακαρόνι δεν θέλει λάδι ώστε να απορροφήσει τη σάλτσα σωστά. Ας δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Ρίχνουμε τα μακαρόνια σε ένα ταψί. Προσπαθούμε πάντα το ταψί μας να είναι ψηλό ώστε να μπορέσει το μακαρόνι όταν φουσκώσει να μην χυθεί και συμπληρώνουμε το νερό. Το βλέπετε λοιπόν πώς είναι, βλέπετε ακριβώς πώς φτιάχνεται. Ήθιστε επίσης πάλι οι Ιταλοί να λένε ότι το μακαρόνι πρέπει να μαγειρεύεται στη θάλασσα, κοινώς να έχει αρκετό αλάτι ώστε να μπορεί ο βρασμός να είναι σωστός. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αλάτι. Στους 180 βαθμούς, στον αέρα, ενδιάμεσα ανακατεύουμε για να μην μας κολλήσουν τα μακαρόνια μας. Ας πάμε να το βάλουμε λοιπόν στο φούρνο και να δούμε πώς θα βγει έτοιμο. Περνάμε λοιπόν στο τελικό μας στάδιο.
Θα θερματίσουμε τη σοκολάτα. Την οποία θα αραιώσουμε μεγάλα. Θα τη βάλουμε στο φούρνο να λιώσει ώστε να μας δημιουργήσει το σιρόπι που θέλουμε για το πιάτο μας. Ας βάλουμε αυτό να γίνεται για να μην χάνουμε χρόνο, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι χρήσιμος. Ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το τελικό στάδιο ώστε να φτιάξουμε τη σάλτσα. Αρχικά θα ρίξουμε το τυρί το κίτρινο, είναι ένα τυρί τύπου Γκούντα για να λιώσει. Θα τρίψουμε το ροκφόρ μας. Και θα συμπληρώσουμε το γάλα μας. Μη σας φοβίζει που το ροκφόρ είναι σε μεγάλα κομμάτια, ούτως ή άλλως θα το βάλουμε στο φούρνο για ένα τέταρτο και αυτό θα γίνει ένα πολύ ιδιαίτερα γευστικό φοντί τυριών. Πάλι λοιπόν στους 180 βαθμούς για ένα τέταρτο, ώστε να μπορέσουμε να σερβίρουμε με τα μακαρόνια μας. Είμαστε λοιπόν στο τελικό στάδιο, βγάζουμε από τους φούρνους όλα μας τα υλικά και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε. Σάλτσα ροκφόρ. Σιρόπι σοκολάτας έτοιμο. Κλείνουμε το φούρνο μας και πάμε για στήσιμο. Ζυμαρικό, βάθη πιάτο πάντα, πρέπει να είναι χορταστικό. Ξεκινάμε με τις πένες μας. Μην ξεχνάτε ότι το σημαντικότερο πράγμα εκτός από τη γεύση είναι και το στήσιμο. Το μάτι τρώει πρώτα και μετά το στόμα. Αρκετή σάλτσα. Θα σκουπίσουμε με ένα χαρτάκι το πιάτο μας. Συμβαίνει και στους καλύτερους, μη σας ανησυχεί. Θα ρίξουμε το σιρόπι σοκολάτας. Μην το φοβηθείτε, είναι bitter. Και θα τελειώσουμε με τα πιπέρια μας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο εορταστικό πιάτο. Θεωρώ ότι θα σας βγάλει ασπροπρόσωπο σε κάθε γιορτή που μπορείτε να κάνετε. Θα σας δούμε από κοντά στο New Age. Καλή συνέχεια. Όποιο θέλεις, έλα. Ποιος πάμε αρέσει. Τον Ομόπουλο. Πάμε Παντελίδη, ό,τι θες. Δεύτερη φορά γυρνώ να σε ξεχάσω. Δεύτερη φορά να πνίξω το θυγμένο εγωισμό μου. Ότι μ' αγάπησες για μια στιγμή και πίσω. Τώρα συνηθίσα και θέλω να με πείσω. Πες, ζούμε όμορφα την κάμερα. Ζούμε όμορφα.